Κυρία Βαλαβάνη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την πρόσκληση και καλησπέρα και στους ακροατές σας. Δώστε μας μια εικόνα, τι βιώνετε εσείς, τι γίνεται στα σχολεία, είναι αποκορονοποιημένη ζώνη τα σχολεία? Πανηγύρι γίνεται κύριε Μπογιόπουλε αυτή τη στιγμή στα σχολεία. Αν στην αρχή της χρονιάς μιλάγαμε ότι τα σχολεία είναι στο κόκκινο, τώρα επιτρέψτε μου να πούμε ότι είναι στο βαθύ κόκκινο, έχει γίνει μπορντό. Από την αρχή της χρονικής χρονιάς και εδώ και δύο χρόνια δηλαδή όλοι οι γονείς έχουμε βγάλει συμπεράσματα. Νομίζουμε ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά ζει σε μια άλλη πραγματικότητα. Μάλλον θέλει να μας παρουσιάσει μια άλλη πραγματικότητα. Εμείς το είπατε και πριν, το βιώνουμε καθημερινά. Έχουμε πλημμυρίσει τα κρούσματα, έχουμε πλημμυρίσει τις συγχωνεύσεις, έχουμε πλημμυρίσει με σοβάδες, με ψευδοροφές, έχουμε πλημμυρίσει γενικά. Αυτό με αυτή την ιστορία με τις συμπτύξεις και τις συγχωνεύσεις θυμάτων, ποια είναι η κατάσταση, πώς πληροφορείστε ότι συνεχίζεται αυτό και σε πανελλαδικό επίπεδο μιλώ, έτσι? Αυτή τη στιγμή η ενημέρωση που έχουμε και από όλους τους συλλόγους γονέων και τις ενώσεις, μιλάμε για 1000 τμήματα που συγχωνεύονται με 27 μαθητές και 28 μαθητές ανατάξει. Αυτό είναι, υλοποιείται ναι. Πλήρως ο νόμος που έχουν ψηφίσει και η προηγούμενη κυβέρνηση αλλά και τώρα. Αυτή τη στιγμή όταν είναι στο κόκκινο, είμαστε στο πικ, εσείς τα δώσατε πολύ καλύτερα τα στοιχεία, τα οποία αυξάνονται. Δηλαδή διάβαζα κάπου ότι μιλάγαμε για 3,8% τον Οκτώβριο στα κρούσματα σε μαθητές και τώρα έχουν φτάσει 27% και 30% οι μαθητές στα κρούσματα. Αυτό που λέγαμε ήταν το βασικό και είναι ο πυρήνας της συζήτησης, αρέωση των μαθητών ανατάξη. Αντί για αυτού έχει το θράσος το Υπουργείο να προχωράει σε συγχωνεύσεις. Δηλαδή ουσιαστικά βάζει σε κίνδυνο την υγεία των παιδιών μας και είμαστε αυτή τη στιγμή στο κόκκινο. Αυτό που λέγατε σήμερα με βάση τα σημερινά στοιχεία, κρατάμε τα σημερινά στοιχεία με την έννοια του νέου, ναι. Δεν ξέρω πόσες φορές θα το πούμε αυτό, νέο αρνητικό ρεκόρ από εδώ και πέρα. Με βάση τα στοιχεία λοιπόν σήμερα, το ποσοστό των παιδιών ως συμμετοχή στα συνολικά κρούσματα ξεπερνάει το 20%. Ορίστε, το λέτε και μόνοι σας. Το 1 τέταρτο δηλαδή των παιδιών ουσιαστικά του μαθητικού πληθυσμού, έτσι όπως πάει. Υπήρξε μια φιλολογία τις προηγούμενες μέρες και ώρες για κλείσιμο των σχολείων. Καλά, εσείς πρώτοι από όλους ξέρετε ότι το κλείσιμο δεν είναι η λύση. Στην κατάσταση πάντως που βρίσκεται τώρα, η εικόνα που έχετε μέσα από τις τάξεις, τι μπορεί να γίνει? Προφανώς δεν είναι η κουβέρτα η λύση, ούτε τα ανοιχτά παράθυρα, ούτε τα παγουρίνω. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή μιλάμε για πάνω από 3.000 εκπαιδευτικά κενά. Λοιπόν, μπορούν να καλυφθούν αυτά τα κενά αύριο, να προσληφθεί το αναγκαίο προσωπικό εκπαιδευτικό μαζί με το προσωπικό καθαριότητας και να γίνει αρέωση του πληθυσμού των μαθητών. Και υπάρχουν όλες οι δυνατότητες, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν πάρα πολλά σχολεία που και με τις συγχωνεύσεις, δηλαδή το βλέπετε τέτοιο, υπάρχουν αίθουσες αδιάθετες. Μπορούμε άμεσα να προχωρήσουμε σε αυτό. Εγώ μπορώ να σας δώσω ένα στοιχείο από το Λύκειο του Ταύρου που το έχω ξαναδώσει δηλαδή. Το Λύκειο του Ταύρου που είμαστε εδώ πέρα, από συγχώνευση ένας όροφος είναι άδειος. Και ο λόγος που δεν λειτουργεί είναι ότι δεν υπάρχουν καθηγητές. Έχει γίνει συγχώνευση εδώ και χρόνια, είναι άδειος ένας όροφος και δεν μπορεί να προχωρήσει λόγω εκπαιδευτικού προσωπικού ή αρέωση με αυτόν. Γιατί ακριβώς υλοποιείται ο νόμος. Υπάρχει μια μελέτη την οποία είχαν κάνει εδώ και μερικούς μήνες από την ΟΛΜΕ και μιλούσαν για μια δυνατότητα αποσυγχρονισμού έως και 40% με βάση τις υφιστάμενες σχολικές υποδομές, αν αξιοποιούνται εκείνες οι αίθουσες οι οποίες είναι κλειστές. Έχετε έρθει σε επαφή, ισχύουν αυτά? Μπορείτε να τα επιβεβαιώσετε κι εσείς? Εμείς από όλη την χώρα έχουμε ότι περίπου τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει 3.500 σχολεία που έχουν κλείσει. Οπότε τα προηγούμενα χρόνια υπάρχουν αίθουσες. Υπάρχουν αίθουσες που μπορούν να γίνουν. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι όπως είναι πολυτέλεια να έχουμε πολλές μεθ που λέει ο κύριος Κέρτζος, μάλλον είναι πολυτέλεια να έχουμε και καθηγητές. Μα τα παιδιά μας το δηλώσανε. Τα βλέπουν κόστος και τα βλέπουν ένα νούμερο, σε ένα Excel. Δεν είναι κάτι άλλο. Αλλά εμείς δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν θα διαπραγματευτούμε την υγεία των παιδιών μας. Και πολύ περισσότερο, εκτός από την υγεία, δεν θα διαπραγματευτούμε και την ψυχική υγεία των παιδιών μας. Γιατί αυτή τη στιγμή το καταλαβαίνουμε όλοι και έχουν εμπειρία και οι ακροατές και όλοι οι γονείς ότι με δύο χρόνια κλειστά σχολεία, με την τηλεκπαίδευση που το έχετε αναδείξει κι εσείς πάρα πολλές φορές, δεν έχει προχωρήσει. Η ψυχολογία των μαθητών, τα εκπαιδευτικά κενά που έχουν αυτή τη στιγμή είναι τεράστια. Η αρέωση λοιπόν μαθητών ανατάξει θα κάλυπτε και
την κάλυψη, την ψυχολογική που πρέπει να καλυφθεί από τον εκπαιδευτικό στον μαθητή και πολύ περισσότερο το εκπαιδευτικό κενό. Είναι ανάγκη λοιπόν. Και ξέρετε κάτι, είμαστε στον 21ο αιώνα. Δεν μπορεί το Υπουργείο και η κυβέρνηση να μας γυρνάει στο 70 και στο 80 πίσω. Η τεχνολογία, η επιστήμη προχωράει. Μιλάμε για ρομποτική, μιλάμε για τόσα επιτεύγματα της τεχνολογίας. Υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή. Θα καλυφθεί. Για να μην πούμε δηλαδή ότι και οι παράλληλες στα ειδικά σχολεία έχουμε τόσα πολλά ζητήματα που με παραπάνω εκπαιδευτικό προσωπικό θα είχαν καλυφθεί μια σειρά από κενά. Και εκπαιδευτικά αλλά και στην ψυχοσύνθεση των παιδιών μας. Κυρία Βαλαβάνη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.